Μουδιασμένοι είναι οι επαγγελματίες για τη συνέχεια, αφού οι καταναλωτές είναι διστακτικοί στις αγορές τους, περιορίζοντας τις στα άκρος απαραίτητα, ειδικά στα εμπορικά καταστήματα. Κάτι στο οποίο εκτός από τον πληθωρισμό στα τρόφιμα έχει συμβάλει και ο καλός καιρός. Καινούργια εμπορεύματα φέρνουμε συνεχώς. Τώρα οι προσδοκίες μας, τι να σας πω, μπορεί να τέλειωσε λέμε το καλοκαίρι, αλλά η ζέστη καλά κρατεί ακόμη, οπότε ο κόσμος παίρνει μόνο τα απαραίτητα αυτή τη στιγμή. Κανένας γάμος, κανένα βαφτίσι, μόνο κάτι τέτοιο. Ο Σεπτέμβρης κρατάει ζέστη, βοηθάει βέβαια γιατί έχουμε ακόμα πολύ καλοκαιρινό ρούχο. Τώρα αλλάζει σεζόν, ελπίζω τώρα από τον Οκτώβριο να ξεκινήσει να έχει λίγο κρύο για να αλλάξει σεζόν ομαλά και να πάμε καλά και το χειμώνα. Τα καινούργια εμπορεύματα όπως και να έχουν φτάσει ήδη στην αγορά. Εμείς βέβαια έχουμε φέρει εμπόρευμα καινούργιο και φέρνουμε συνεχώς. Περιμένουμε τον κόσμο να τα αποκριθεί. Ο Σεπτέμβρης πάντα είναι ένας δύσκολος μήνας, γιατί αρχίζουν τα σχολεία. Ακόμα είναι συγκρατικωμένος ο κόσμος και έχει και άλλες υποχρεώσεις. Εμπορεύματα έρχονται συνέχεια τώρα για να ετοιμαστούμε, γιατί μέχρι 10-15 Οκτωβρίου πρέπει να ξεκινήσουμε βιτρίνες χειμερινές. Τώρα κάνουμε και ένα ξεπούλημα εμείς. Ευελπιστώ να πάνε όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση, δεδομένων των συνθήκων, η στήριξη των μικρών και μικρομεσαίων επαγγελματιών θεωρείται επιτακτική. Στήριξη θέλει σίγουρα. Και το εμπόριο και ο κόσμος, οι καταναλωτές. Είναι πρόβλημα αυτό. Θέλει μια στήριξη, είναι παραμεριμνήσεις για όλα αυτά. Δηλαδή τώρα η ΔΕΗ είναι στο Θεό. Μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να ταπεξέλθει με αυτά τα πράγματα. Πρέπει να βοηθηθούμε πάρα πολύ από το κράτος.